πραγμάτων μας, ο αγιασμός στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας και ανάμεσα στους συναδέλφους μας παντού. Σήμερα όμως θα έχουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα, καθώς είναι και γραμμένο, τις έσχατες ημέρες, λέγει το Πνεύμα το Άγιο, θα αποστείλω τους δούλους μου και τις δούλες μου για να προφητεύσουν. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε δούλοι, άντρες και δούλες Θεού. Καθένας δούλος και δούλη. Διαβάζω, καταρχάς θα διαβάσω τη σελίδα 873 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο ΚΔ και εδάφιο 42. ΚΔ 42, 873 σελίδα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών με την αρπαγή της Εκκλησίας που λέει παραπάνω. Τούτο δε γιγνώσκεται ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης, αν ήξερε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Το ερώτημα λοιπόν, τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους να τρώει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημώραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αλληλούια. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου είναι αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε δια να μην εισέλθει εις πειρασμόν, γνωρίζοντες ο αντίδικός σας διάβολος εργάζεται και περπατάει γύρω-γύρω από τον κάθε έναν από εμάς με πρόθεση να καταπιεί αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Να μην τους αφήσει να φτάσουν έτοιμοι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ιδίως δε τις έσχατες αυτές οι μέρες, εμείς περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, δηλαδή το κέλευσμα του Θεού, τη φωνή του Αρχαγγέλου ιδίων εμφύως έρχεται εξέλθε της απάντησης αυτού και τη σάλπικα του Θεού. Και μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπεγγι του Θεού, θα έρθει ο Χριστός και πρώτα θα αναστήσει τους εν Χριστώ νεκρούς αδελφούς μας, ταυτόχρονα θα παραλάβει τους ζώντας εν Χριστώ αδελφούς μας. Και τότε όλοι μαζί θα συναντήσουν τον Χριστό στον αέρα και θα είναι όμοιοι με Αυτόν και δεν θα και πλέον πια δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τώρα όμως, τώρα υπάρχει κίνδυνος, η ψυχή όλων μας βρίσκεται εν κίνδυνο. Και για το δούλο και για τη δούλη. Ακόμη και για το δούλο και για τη δούλη. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού είναι ένα κρίσιμο ερώτημα δεδομένου ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης του σπιτιού πότε έρχεται και ποια ώρα της νύχτας, ποια φυλακή της νυχτός θα έρχεται το κλέφτης, θα αγρυπνούσε, πράγμα το οποίο θέλει ο Χριστός πάντοτε εμείς να αγρυπνούμε, και δεν θα άφηνε να διορριχθεί η οικία του. Πολύ σοβαρό. Γι' αυτό λέει και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, προσέχετε, όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, να προσέχουμε να μην βαρυνθώσει οι καρδιές μας, να μην βαρύνουν οι καρδιές μας
από επιθυμία κρεπάλης και μέθης και ιδιαιτέρως από μεριμνών βιωτικών. Γιατί ο χριστιανός δύσκολα, αλλά όχι αδύνατον, πέφτει σε αυτή την παγίδα της κρεπάλης και της μέθης, αλλά στις μέριμνες τις βιωτικές πολύ εύκολα μπορούμε να πέσουμε και είναι είτε τα υπάρχοντά μας, είτε η δουλειά μας, είτε οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Και αυτό είναι οι μεγάλες παγίδες που βάζει ο εχθρός της ψυχής για να μας κοιμήσει, να μην είμεθα άγρυπνοι, να μην είμεθα προσεκτικοί, να μην περιμένουμε τον Κύριο. Προσέχετε λοιπόν να μην βαρυνθώσει η καρδία σας, να μην βαρύνουν οι καρδιές σας και δεν περιμένετε τον Κύριο. Από κρεπάλι μέθη και μεριμνών βιωτικών και αυτή η μέρα επέλθει ευνίδιος, διότι ως παγής, έτσι θα έρθει η ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας, σαν παγίδα, ως παγής θέλει επέλθει επί όλους τους ανθρώπους τους καθημένους, επί όλο το πρόσωπο της γης. Γι' αυτό εσείς, οι πιστοί, αγρυπνείτε, μην κοιμάστε, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, ο μόνος τρόπος να καταξιωθούμε, να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθούμε μπροστά στον ανθρώπου, στον Θεό, στον Κύριο, είναι να δεόμεθα εν παντή καιρό. Δηλαδή να προσευχόμαστε στον Πατέρα μας, στον Ουράνιο, στο όνομα του Χριστού, επικαλούμενοι πάντοτε το όνομα του Χριστού, το αίμα του Χριστού, το αίμα του Χριστού να φεύγει ο διάβολος, το όνομα του Χριστού να μας σώζει ο Πατέρας, για να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα λοιπόν έρχεται το μεγάλο και σοβαρό ερώτημα, το πρώτο για το σημερινό μάθημα. Ποιος είναι ο δούλος, ο πιστός αλλά και φρόνιμος? Γιατί υπάρχει δούλος πιστός και άπιστος και υπάρχει και δούλος φρόνιμος και άφρονος. Θυμηθείτε τις 10 παρθένες, 5 φρόνιμες, 5 μωρές. Πιστός ο δούλος με τα 5 τάλαντα, με τα οποία εργάστηκε και έκανε άλλα 5. Πιστός στην εντολή του Κυρίου που του έδωσε τα τάλαντα και του είπε «Εργάσου το έργο μου με αυτό το οποίο σου δίνω». Και σε κάθε έναν από εμάς ο Θεός έχει δώσει ένα έργο προσωπικό δικό του. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Παραδείγματος χάρη, το έργο το δικό μου είναι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Κανένας από εσάς δεν μπορεί να το κάνει. Το έργο της γυναίκας μου είναι τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Αλλά και κάθε ένας έχει και το δικό του έργο. Και ποιο είναι το δικό του έργο? Να υπηρετεί τους υπηρέτες του Κυρίου. Και ακούστε τι λέει. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί των υπηρετών? Το κείμενο λέει επί της θεραπείας, της υπηρεσίας του. Υπηρεσία. Και πρέπει να ξέρω ότι είμαι υπηρέτης των υπηρετών του Κυρίου. Όποιος είναι υπηρέτης και υπηρετεί τους υπηρέτες του Κυρίου, σε αυτόν ο Θεός του δίνει τη μεγάλη χάρη, την πολύ μεγάλη χάρη, να διαχειρίζεται την πολυειδή χάρη του Θεού. Φοβερό, αδερφοί. Γιατί κατά χάριν είμαστε σωσμένοι, όλα κατά χάριν τα παίρνουμε. Για σκεφτείτε τώρα αυτή τη χάρη τη μεγάλη, σε όλες τις λεπτομέρειές της, να την απολαμβάνουμε και να μπορούμε να τη μεταφέρουμε. Πώς θα τη μεταφέρουμε? Στην υπηρεσία. Πατέρα, πρόσεξε να υπηρετείς τα παιδιά σου. Αυτό είναι το έργο σου. Αδελφέ, πρόσεξε να φροντίζεις τον πατέρα σου, να τον τιμάς. Τη μητέρα σου, τον πατέρα σου. Αυτό είναι έργο. Είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Τον κατέστησε επί της θεραπείας αυτού επί των υπηρετών. Και τώρα έρχεται και κάνει τη μεγάλη διαφορά.
μας αποκαλύπτει τη μεγάλη διαφορά. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θα βρει πράττοντα τούτο. Δηλαδή να υπηρετεί την υπηρεσία που του έχει πιστευτεί ο Θεός. Μακάριος είναι αυτός ο δούλος. Ακούτε τι λέει. Αυτός ο οποίος πραγματικά υπηρετεί την υπηρεσία που ο Θεός το έχει εμπιστευτεί, δηλαδή θέλω να τα πω λίγο πιο απλά. Αδελφέ, η υπηρεσία σου είναι να φροντίσεις τη γυναίκα σου. Τα παιδιά σου έχουν κάνει οικογένειες, έχουν μεγαλώσει τώρα τη γυναίκα σου. Αδελφή, τον άντρα σου. Αδέλφια, ο ένας τον άλλον. Νέοι, τους γονείς σας. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι η πρώτη εντολή με επαγγελία. Δεν υπάρχει άλλη εντολή του νόμου που να έχει υπόσχεση. Θα γίνεται καλό σε σένα. Θέλεις να γίνεται καλό σε σένα. Φρόντισε τους γονείς σου. Τα ακούς αδερφή, τα ακούς αδερφέ. Φρόντισε τους γονείς σου. Αν θέλεις να σου γίνεται καλό στη ζωή σου. Και όχι μόνο αυτό και θα είσαι και μακροχρόνιος. Και όχι μόνο αυτό και θα κερδίσεις και ζωή αιώνιο. Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός με τα 5 τάλαντα που τα εργάστηκε κατά την εντολή του Κυρίου, με τη μία μνά που την εργάστηκε κατά την εντολή του Κυρίου του, τον οποίον πιστός και φρόνιμος, δηλαδή εργάζεται δια Πνεύματος Αγίου, να εργάζεται με τις δικές του δυνάμεις, όχι δια δυνάμεως, δε δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματος μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και πώς εργάζομαι δια Πνεύματος Αγίου? Προσευχόμενος, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, και θα σου το πω έτσι πως μου έδωσε ο Θεός να το καταλάβω. Τι μπορώ άραγε να προσφέρω εγώ σε αυτόν που με έχει θέσει ο Θεός να υπηρετώ, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στον αδελφό μου, τον ελάχιστο, αφού είμαι αδύναμος, άθλιος, ουτιδανός. Και έρχεται ο Θεός και λέει, άκουσε να σου πω κάτι, εσύ που λες ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, και πράγματι, είναι άρρωστος ο άντρας, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να κάνω. Είναι άρρωστη η γυναίκα σου, τι μπορώ να κάνω. Μπορείς πολύ μεγάλο έργο να κάνεις. Με τον πατέρα μου και τη μάνα μου τι να κάνω. Πολύ ωραίο έργο μπορείς να κάνεις. Για τη σωτηρία τους. Για την ευλογία τους. Δηλαδή, ο Θεός γνωρίζει και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου την αδυναμία σου ότι δεν μπορείς, γιατί μάλιστα δεν ξέρει τι και πώς πρέπει να προσευχηθείς. Γι' αυτό πληρώσου Πνεύματος Αγίου, ώστε γι' αυτό το οποίο εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είτε εν επιγνώση είτε εν αγνία σου, το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται προς τον Πατέρα Θεό. Και επειδή ο Πατέρας Θεός γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν οικετεύει, το γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο, ότι ο Παράκλητος όταν προσεύχεται, προσεύχεται κατά το θέλημα του Θεού. Κατά Θεόν οικετεύει, τότε ο Πατέρας ακούει και κάνει πολύ πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εσύ μπορείς να καταλάβεις και μπορείς να ζητήσεις και να εννοήσεις. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους στην αδυναμία σου για αυτά που δεν μπορείς να κάνεις. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για τα παιδιά μας. Είναι μικρά τώρα, ήρθαν εδώ πέρα παιδιά γεμάτα με το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ χαίρομαι όταν τα ακούω να προσεύχονται και να μιλάνε γλώσσες, αλλά κάποιος πρέπει να τα προσέχει. Εγώ δεν μπορώ να τα φροντίσω. Ούτε εσύ, ούτε εσύ. Η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να τα φροντίσει. Ο πατέρας την οικογένεια, η μητέρα τα παιδιά. Αυτή έχει την ευθύνη για τα παιδιά. Αυτός έχει την ευθύνη για την οικογένεια. Και πώς θα τα καταφέρω? Πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, να μην τα καταφέρω εγώ, να καταφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και θα τα υπηρετώ. Α, τι θα πει θα τα υπηρετώ? Θα συμμελετώ μαζί τους, θα τα συμβουλεύω,
Θα του λέω, ελάτε εδώ τώρα να διαβάσουμε όλοι μαζί σαν οικογένεια το Λόγο του Θεού. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, ελάτε όλοι εδώ μαζί να προσευχηθούμε στον Κύριο να μας φυλάξει. Και φέρτε όλοι σας ένα-ένα στα αιτήματά σας από την οικογένεια, ώστε όλη η οικογένεια να προσεύχεται ξεχωριστά για τα αιτήματα του καθενός των άλλων. Αυτό είναι υπηρεσία, είναι έργο. Δεν κοιμόμαστε αδιάφοροι. Ρωτάμε, τι ανάγκη έχεις, πες μου σε παρακαλώ να προσευχηθώ. Και πρέπει να λέμε, εάν όμως η μάνα μαγειρεύει, πλένει, σκουπίζει, αδιαφορώντας, καλά κάνει, σαν τη Μάρθα, αδιαφορώντας όμως για το Λόγο του Θεού, για τη φροντίδα στα πνευματικά, τότε ο Κύριος θα της πει, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και ταλαιπωρείσαι για πολλά, αλλά ένα είχες ανάγκη που δεν το ξέρες. Η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα, το Λόγο του Θεού, την προσευχή, με όλους μαζί. Δεν θα μείνουν τα παιδιά, θα φύγουν τα παιδιά. Θα τσακωθείς με τη γυναίκα σου. Θα την πληγώσεις, θα σε πληγώσει. Θα την πληγώνεις και θα σε πληγώνει. Ξέρεις, θα πει τα παιδιά να βλέπουν τον πατέρα και τη μητέρα να τσακώνονται. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπορούνε να προσεύχονται δια Πνεύματος Αγίου για τον πατέρα και τη μητέρα και έχουν και υποχρέωση κιόλας να προσεύχονται δια Πνεύματος Αγίου, ώστε ο Θεός να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες, τις προσωπικές και τις οικογενειακές. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος του Κυρίου? Είναι αυτός που θα πράττει κατά την εντολή του Κυρίου στην υπηρεσία των υπηρετών του Κυρίου. Γιατί και τα παιδιά μου υπηρέτες του Κυρίου είναι, και η γυναίκα μου υπηρέτης του Κυρίου είναι, και ο ελάχιστος αδερφός μου υπηρέτης του Κυρίου είναι. Αλλά μου έδωσε εντολή να υπηρετώ τους υπηρέτες. Και όταν λέει ο Κύριος, θα έλθει και θα με βρει να πράττω κατά αυτό τον τρόπο, ακούτε αδερφοί τι λέει ο Θεός, τότε ο Κύριος θα με καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Αυτό που είπαμε και προχτές, όχι μόνο κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Δηλαδή την ίδια κληρονομιά που θα πάρει ο Χριστός, θα την πάρεις και εσύ αν υπηρετείς τα παιδιά σου, θα την πάρεις και εσύ αν φροντίζεις τους γονείς σου, θα την πάρεις και εσύ αν φροντίζεις τον ελάχιστο αδερφό σου. Την ίδια κληρονομιά με τον Χριστό. Και θα βλέπεις πού είναι το πρόβλημα, τι πρόβλημα υπάρχει στο σπίτι μου, τι πρόβλημα υπάρχει στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στον πατέρα μου, στη μητέρα μου, στο γιο μου, στην κόρη μου. Και μάλιστα αυτό το έχω κάνει και είχε πολύ καλά αποτελέσματα και σας προτρέπω στο όνομα του Χριστού να το κάνετε. Γράφτε τα προβλήματά σας σε ένα χαρτί και στο ταμείο σας γονατίστε, προσεύχεστε δια Πνεύματος Αγίου με τη βεβαιότητα ότι επειδή έχετε γράψει τα προβλήματά σας και τα ζητήματά σας, ο Παράκλητος θα προσεύχεται για αυτά που εσείς έχετε γράψει, αλλά και για όλα τα άλλα που εσείς δεν τα έχετε καταλάβει ακόμη. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος που το αποτέλεσμα, φοβερό, θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και άλλη περίπτωση του δούλου που είναι κακός και οκνηρός. Κακός δούλος και τεμπέλης δούλος. Δηλαδή δεν φροντίζει, δεν υπηρετεί. Θέλει να τον υπηρετώνε, όπως εγώ κάνω, αλλά δεν είναι αυτό. Άννα, καφέ! Ναι, αλλά πρέπει και εγώ να υπηρετήσω την Άννα. Και η Άννα μου λέει αμέσως. Καλό είναι για αυτήν. Δεν μιλάω για τον καφέ, παράδειγμα φέρνω, έτσι. Η υπηρεσία είναι σε όλα τα πράγματα. Να υπηρετείς τη γυναίκα σου, την κάνεις χαρούμενη, στις ανάγκες της, τα παιδιά σου. Να τα φροντίζεις πνευματικά.
Γιατί ο Θεός της ειρήνης μας αγιάζει ολοκλήρω σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ. Ο κακός όμως και πονηρός και τεμπέλης δούλος τι κάνει? Αρχίζει και τσακώνεται με τη γυναίκα του, με τον άντρα της. Δέρνει τα παιδιά του, δέρνουν τους γονείς τους. Υπάρχει δηλαδή φαγωμάρα. Τι δεν υπάρχει? Αγάπη. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Τι υπάρχει? Πολύ μεγάλο κακό, αδερφοί. Τσακωμός. Και ο τσακωμός που οδηγεί στο μίσος. Με πρόσβαλες, δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι? Και έχει δίκιο. Αλλά πρέπει και αυτός που ταλαιπωρείται να συγχωρεί και να αγαπάει και να προσεύχεται. Σε πρόσβαλα, Άννα, να προσεύχεσαι για μένα να με λεήσει ο Θεός. Με πρόσβαλες, Άννα, με ταλαιπώρησες, θα προσεύχομαι για σένα να σε λεήσει ο Θεός. Αμήν, αδελφοί μου. Αυτός είναι ο φρόνιμος δούλος. Ο κακός, παράτα με, δε, με σένα θα ασχοληθώ. Με σένα θα ασχολούμε τώρα. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Τσακώνεται, δέρνει. Αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και φύλαυτος. Αγαπάει τον εαυτό του, αδιαφορώντας για τους άλλους, τρώγει και πίνει μετά των μεθυόντων. Δηλαδή, δεν έχει κοινωνία αγιασμού, έχει κοινωνία καλοπέρασης. Πάμε να παίξουμε κανένα τάβλι. Καλά, εκκλησία. Πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Καλά, σήμερα Κυριακή πρωί που έχουμε εκκλησία και θα πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, εσύ θα πας με τη φίλου σου, με το φίλο σου να κάνετε μπάνιο? Μα γίνονται αυτά? Βέβαια γίνονται. Αλλά από τον πονηρό δούλο, τον κακό δούλο. Τότε σε αυτόν θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, αλλά προσέχτε, καθήν ημέραν δεν προσμένει. Ξαφνικά θα έρθει. Ταλαιπωρείς την αρεβωνιαστικιά σου, λέω. Ταλαιπωρείς τον αρεβωνιαστικό σου, ταλαιπωρείς τη γυναίκα σου, ταλαιπωρείς τον άντρα σου, τον μαλώνεις, τον προσβάλλεις. Δεν τον αγαπάς, δεν τον παρηγορείς, δεν τον ενισχύεις, δεν τον στηρίζεις. Αυτός ο κακός και πονηρός δούλος θα βρει τον πελάτο από τον Κύριο. Ακούτε, θα έρθει την ημέρα που δεν προσμένει και την ώρα που δεν ξέρει. Θυμηθείτε, εάν ο Κύριος του σπιτιού ήξερε την ώρα που θα έρθει ο κλέπτης, θα φύλαγε. Τώρα αυτός είναι ένας Κύριος του σπιτιού του, που όμως δεν ξέρει πότε έρχεται ο Κύριος. Θα έρθει σαν κλέπτης ενικτή. Και θα αποχωρήσει αυτόν από την κληρονομιά του και θα θέσει αυτόν μετά των υποκριτών, και το τέλος αυτού του ανθρώπου, κλαθμός και τριγμός των οδόντων στην αιώνια απώλεια. Καταλάβατε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι να είσαι δούλος, να είμαστε δούλος, δούλοι, καλοί και φρόνιμοι. Αιώνια ευλογία θα τον καταστήσει Κύριο επί όλων των υπαρχόντων αυτού. Αλλιώς θα τον αποχωρήσει και θα τον αποστείλει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αξίζει να υπηρετείς, αδερφέ, τα παιδιά σου. Αστείευεσαι, αυτή είναι η δουλειά σου. Αξίζει, αδελφέ, να φροντίζεις τις γυναίκες σου και τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Βέβαια. Βέβαια. Αξίζει τον κόπο να φροντίζεις τον ελάχιστο αδερφό σου που δεν έχει κανένα να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει και να τον στηρίξει. Βέβαια. Μόνο τον εαυτό μου θα κοιτάω. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο χριστιανός δεν είναι φύλαυτος. Ο χριστιανός έχει αγάπη. Αγαπάει τα αδέλφια του όλα. Γιατί η εντολή του Θεού ποια είναι? Να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν τον οποίον απέστειλε, αλλά και να υποτασσόμεθα στην εντολή του Χριστού, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Αλλά προσοχή, όχι με αμαρτία, με ψέμα,
Δηλαδή με ψεύτικη αγάπη, σ' αγαπάω αλλά σου λέω ψέματα. Κάτσε ντε. Σε αγαπάω αλλά σε κοροϊδεύω. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι υποκρισία. Δεν αγαπάμε εν υποκρισία, αγαπάμε εν αληθεία. Αμήν, αδέλφια μου. Ούτε εν αδικία, αγαπάμε εν δικαιοσύνη. Υπηρετούμε εν αληθεία και εν δικαιοσύνη. Τότε είσαι πιστός και φρόνιμος δούλος. Αλλά υπάρχει και άλλη μία κατηγορία ανθρώπων που είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Όχι δούλος, οικονόμος. Ξέρετε θα πει οικονόμος, διαχειριστής. Οικονόμος ας πούμε στον Πετεφρή ήταν ο Ιωσήφ. Οικονόμος στην Αίγυπτο ήταν ο Ιωσήφ. Άλλο δούλος που υπηρετεί τους συνδούλους του, θυμηθείτε με τα 100 δινάρια, χρώσταγε μύρια τάλαντα και έπιασε το σύνδουλό του και αντί να του τα χαρίσει και να τον υπηρετήσει, τον έδιρε, τον έπνιγε και τον έβαλε και φυλακή. Το αποτέλεσμα, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν τον έστειλε στην κόλαση, στους βασανιστές, μήπως και μετανοήσει. Δίνει χρόνο μετανοίας, μακροθυμεί ο Θεός. Όμως υπάρχει και ο οικονόμος. Ο οικονόμος ποιος είναι? Αυτός που έχει εξουσία, δηλαδή είναι, έχει παραπάνω, όχι εξουσία, υπηρεσία. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Διαβάζουμε τη σελίδα 918 από το κεφάλαιο Ι.Β. Θα διαβάσω από το 35 εδάφιο, αλλά το κρίσιμο σημείο είναι μετά από το 42. Αλλά θα διαβάσω από το 35 για να μπω στο πνεύμα. «Ας είναι, λέει ο Κύριος στους μαθητάς του, οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και η λίχνη σας σκιώμενη. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους οι οποίοι προσμένουνε», αυτό είναι το πρώτο πράγμα, «όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουνε τον Κύριο Αυτόν, πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων, δια ανοίξω συν». Συγγνώμη. «Για να ανοίξω συνευθύσεις αυτών όταν έρθει και χτυπήσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας». Και ακούτε, για τους δούλους ακόμη λέει, «αληθώς σας λέγω θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν και ελθών εις το μέσον θα υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει τη Δευτέρα φυλακή της νυχτός και την Τρίτη φυλακή αν έλθει και βρει τους δούλους έτσι, μακάριν οι δούλοι εκείνοι. Τούτο δε γιγνώσκεται, ότι αν ήξερε ξανά ο οικοδεσπότης ποιαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Σεις λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου». Και τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο κρίσιμο σημείο. Είπε προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, προς εμάς τους Αποστόλους, λες την παραβολή αυτή προς πάντας?» Και ο Κύριος απευθύνεται και είπε προς τους Αποστόλους. Και ο Κύριος είπε, «Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος?» Τι θα πει οικονόμος? Στη σημερινή διάλεκτο γενικός διευθυντής. Στην πνευματική διάλεκτο πρεσβύτερος. Ποιμένας. Έχουν διακονία. Αποστόλου, προφήτου, ευαγγελιστού, ποιμένα, διδασκάλου, γιατί έχει ευθύνη όχι να υπηρετεί, να καταρτίζει τους αδελφούς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με αυτούς ο Χριστός. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος γενικός διευθυντής, έχουν εξουσία και λέει, «Αυτός ο οποίος είναι πιστός, οικονόμος και φρόνιμος, αυτόν ο Κύριος αυτού θα καταστήσει πάλι επί της θεραπείας αυτού». Αλλά προσέξτε τι ωραίο που είναι το αρχαίο κείμενο. Σας παρακαλώ να διαβάζετε το αρχαίο κείμενο. «Δια να δίδει
στο συγκεκριμένο καιρό το σιτομέτριον. Όχι μία μερίδα, πολλές μερίδες. Σε ποιους? Στους δούλους που θα δίνουν στους συνδούλους του. Πολύ σοβαρό, αδελφοί, αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τώρα να υπηρετώ έναν αδελφό, είναι να υπηρετώ την Εκκλησία και να δίνω το σιτομέτριον, δηλαδή το σύνολο των μερίδων για κάθε έναν υπηρέτη, στους δούλους που θα το δώσουν στους υπηρέτες. Άρα δηλαδή, εγώ που είμαι πατέρας θα κηρύττω στη γυναίκα μου για να τη βοηθάω να κάνει το θέλημα του Θεού στα παιδιά της που έχει ευθύνη. Εγώ που είμαι πρεσβύτερος θα μιλάω στην Εκκλησία για να καταλαβαίνουν όλοι οι δούλοι του Θεού τι πρέπει να κάνουν. Και ακούστε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του προς τους συνδούλους, ή ο Απόστολος Πέτρος, συγγνώμη, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ, εγώ συμπρεσβύτερος, δηλαδή εγώ συμπρεσβύτερος στους άλλους πρεσβύτερους, που είμαι και μάρτης των παθημάτων του Χριστού και κοινωνώ στις δόξεις του Χριστού που μέλει να αποκαλυφθεί. Ακούτε τώρα τι λέει. Ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο. Δηλαδή, εγώ συμπρεσβύτερος λέω σε εσάς τους πρεσβυτέρους, αυτός είναι ο καλός οικονόμος, ο Πέτρος, που δίνει το σιτομέτριο. Εγώ ο συμπρεσβύτερος, που είναι Απόστολος, σας λέω σε εσάς τους πρεσβυτέρους τον τρόπο που θα υπηρετείτε τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Δεν τους υπηρετείτε όπως θέλετε, θα τους υπηρετείτε όπως σας λέω εγώ που μου λέει ο Κύριος. Το σιτομέτριον. Θα υπηρετείτε το μεταξύ σας ποίμνιον επισκοπούντες, μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Δηλαδή, συγχωρέστε μου που θα το πω εγώ, που είμαι επιμένας, λέω σε εσάς όλους να υπηρετείτε τα παιδιά σας, να υπηρετείτε την οικογένειά σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας, τα αδέλφια σας, τους ελάχιστους αδελφούς σας, όχι αναγκαστικός, επειδή πρέπει. Αυτό το άκουσα και πολύ το κατάλαβα και πολύ το χάρηκα. Άλλο το θέλω και άλλο το πρέπει. Το πρέπει είναι αναγκαστικός. Το θέλω είναι εκουσίως. Δεν πρέπει να έρχομαι εκκλησία. Θέλω να έρχομαι εκκλησία. Δεν πρέπει να υπηρετώ τη γυναίκα μου. Θέλω να υπηρετώ τη γυναίκα μου. Ποια είναι η διαφορά? Το θέλω εμπεριέχει αγάπη. Το πρέπει εμπεριέχει νόμο. Δηλαδή αναγκαστικός, όχι εκουσίως. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να υπηρετείτε, αδέλφια μου, καθένας από εσάς, σας λέω εγώ με τη χάρη του Χριστού, σαν ποιμένας αυτή τη στιγμή, δεν το λέω για μένα, αλλά το λέω για το Λόγο του Θεού, να υπηρετείτε όχι αναγκαστικός, αλλά εκουσίως. Προσέξτε, όχι αισχροκερδός, όχι για να κερδίσετε, για να βγάλετε λεφτά. Ξέρετε ότι πολλοί πληρώνονται στις εκκλησίες. Τι δουλειά κάνεις, είμαι επιμένας. Αυτή είναι η δουλειά σου. Όποιος θέλει να γίνει πρεσβύτερος, καλών έργων επιθυμεί, όχι καλή δουλειά. Να οικονομήσουμε και κανένα φράγκο, να μοιράζουμε τα δέκατα. Και σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί, να σας πω από πάνω, όλοι θα δίνετε δέκατα για να τα παίρνω εγώ. Φοβερό, το λένε, το λένε. Ο Κύριος να μας φυλάει. Το πρώτο λοιπόν που είναι το σιτομέτριον, όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, όχι αισχροκερδός αλλά προθήμος,
όχι ως κατακυριεύονται στην την κληρονομία του Θεού, καταδυνάστες. Προσέξτε, άλλο το δυνάστης που είναι κυρίως και είναι ο παντοδύναμος Θεός και άλλο αυτός που καταδυναστεύει τους ανθρώπους. Δηλαδή τι τους κάνει. Κατακυριεύει την κληρονομία του Θεού. Αλλά πώς. Τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Δηλαδή εσύ θα γίνεις μητέρα τύπος των παιδιών σου. Εσύ πατέρα θα γίνεις τύπος της οικογένειάς σου. Εσύ πρεσβύτερε θα γίνεις τύπος της Εκκλησίας. Πώς θα ευαγγελίζεις. Με τη μαρτυρία της ζωής σου. Δεν είμαστε όλοι, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί άρθετε να βρεθείτε σε μεγαλύτερη κατάκριση. Όχι διδάσκαλοι. Εμείς θα κηρύττουμε με τη μαρτυρία της ζωής μας γενόμενοι τύποι του Χριστού. Καθώς λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Τύπος του ποιμνίου, μοιάζει στο Χριστό για να υπηρετεί τα αδέλφια του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Και τότε, δηλαδή όταν επισκοπείται όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, όχι εσφροκερδός αλλά προθήμος, όχι κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου, τρεις σημαντικές εντολές, τότε όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν θα λάβετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Άρα λοιπόν υπάρχει ο πιστός και φρόνιμος δούλος, υπάρχει και ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Τώρα να το πούμε επί πρακτικής υποθέσεως. Εγώ στην οικογένειά μου είμαι οικονόμος. Είμαι κεφαλή της γυναίκας μου. Έχω την ευθύνη των παιδιών. Πρέπει να λέω στη γυναίκα μου, γιατί και η γυναίκα μου πρέπει να με ρωτάει, δεν πρέπει να αυθεντεύει, πρέπει να με υπακούει. Τι είμαι λοιπόν στην οικογένειά μου, οικονόμος, διαχειριστής, ανθρώπινα, ανόητα, γενικός διευθυντής, πνευματικά κεφαλή. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο Χριστός. Κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας. Κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Ενώ η γυναίκα τι είναι. Ποια είναι η υπηρεσία της, ποια είναι η ευθύνη της, τα παιδιά της. Η ευθύνη των παιδιών την έχει δώσει ο Θεός στη γυναίκα. Δεν έχει άλλο έργο η γυναίκα, τα παιδιά της έχει. Ούτε κηρύττει, με επιτρέπετε, ούτε εργάζεται το έργο του Θεού. Το έργο της είναι τα παιδιά της. Το έργο του άντρα είναι το έργο του Θεού. Και θα γίνω ή υπηρέτης του Χριστού, δηλαδή θα υπηρετώ το Χριστό υπηρετώντας τα αδέλφια μου, αν μου έχει δώσει διακονία, και αν ήμουν υπηρέτης του Χριστού, ο Χριστός θα μου δίνει τι πρέπει να καταρτίζω τους αδελφούς μου, αποκάλυψη των μυστηρίων του, θα γνωρίζω το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να μπορώ να υπηρετώ. Ή αν γίνω υπηρέτης των αδελφών μου, είτε με διακονία, είτε με χαρίσματα, είτε με απλό, με απλή ζωή, τότε θα με κάνει ο Κύριος οικονόμο, διαχειριστή της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, στο προσωπικό μας αγιασμό να ξέρουμε ποιο είναι το έργος μας. Εγώ πάντοτε προσπαθώ να λέω στα αδέλφια, όταν ξέρω ότι εμφανερώσει ο Θεός, ποιο είναι το έργο Του. Αλλά σε όλους μας είναι το ίδιο. Όχι το ίδιο, γιατί. Θα εξηγήσω, γιατί λέει ο Χριστός, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο Χριστός σε κάθε έναν από εμάς έχει δώσει διαφορετικές εντολές. Δεν είναι οι ίδιες οι εντολές του Χριστού σε όλους μας. Άλλη είναι η εντολή του Χριστού σε έναν που είναι απάντρευτος, σε έναν που είναι παντρεμένος, σε έναν που είναι πατέρας, σε μία που είναι απάντρευτη, σε μία που είναι παντρεμένη, σε μία που είναι μητέρα, τελείως διαφορετικές εντολές. Τελείως.
Άλλος είναι οι εντολές στο χείρο που έχασε τη γυναίκα του, έχασε τον άντρα της, τελείως διαφορετικές. Αυτός λοιπόν που φυλάττει τις εντολές του Χριστού, σε αυτόν ο Θεός τον αγαπάει και ο Χριστός του αποκαλύπτει το Λόγο του Θεού και προχωράει παρακάτω που είναι πολύ σοβαρό. Ο έχων το Λόγο του Θεού και φυλά τον αυτόν, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτός θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, προσέξτε, και σε αυτόν θα κατοικήσει ο Πατέρας μου και εγώ αιώνια. Γιατί φυλάει το Λόγο μου. Άρα το συμπέρασμα, το τέλος της υποθέσεως, όποιος φυλακούει το Λόγο μου και φυλάτει το Λόγο μου, αυτός θα ζήσει αιώνια, θάνατο δεν θα αντικρίσει. Αλλά θα μεταβεί εκ του θανάτου εις τη ζωή την αιώνια. Τι είναι λοιπόν τελικά, σε τελικές γραμμές, η αποστολή μου, η αρπαγή της Εκκλησίας. Πρέπει να φυλάω τον εαυτό μου για να είμαι έτοιμος εκείνη την ημέρα. Και βεβαίως να φυλάω και την οικογένειά μου για να είναι έτοιμη εκείνη την ημέρα, να φυλάω τα αδέλφια μου για να είναι έτοιμα, αλλά το πρώτο είναι να φυλάω τον εαυτό μου. Δηλαδή, να φυλάω το Λόγο του Θεού. Να περπατάω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να μην εκκλίνω δεξιά ή αριστερά, αλλά να περπατάω όπως λέει ο Χριστός. Και τελειώνω. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, δεν έρχεται επειδή έτσι του καπνίσει, πρέπει πρώτον να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δηλαδή τέρμα το μ' αρέσει, θέλω και νομίζω. Δεν έχει τέτοιο πράγμα τώρα. Όχι κατά την επιθυμία της σαρκός μ' αρέσει, ούτε κατά την επιθυμία των οφθαλμών μου θέλω, ούτε και κατά την αλαζονία του βίου νομίζω. Αλλά ό,τι αρέσει στο Χριστό, ό,τι θέλει ο Χριστός και ό,τι εντέλεται ο Χριστός. Για να γίνω και φίλος του Χριστού. Εάν κάμε τόσα εγώ εντέλουμε σε εσάς, δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου θα σας λέγω. Φοβερό. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ βασικό, να είμεθα, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεύτερον, να πάρει το σταυρό του. Και ποιος είναι ο σταυρός μας? Υπακοή στο Ευαγγέλιο, ο ονειδισμός των ανθρώπων. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η χριστιανική ζωή δεν είναι απόλαυση, μέθη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Η χριστιανική ζωή δεν είναι στη φαρδιά πύλη και στην ευρύχωρη οδό, γιατί αυτή οδηγεί στην απώλεια. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός να μας φυλάει. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και τότε μπορεί να με ακολουθεί. Αλλιώς δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και αν ακολουθήσεις τον Χριστό, ο Χριστός θα σου λέει, μάθε τώρα από μένα ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ακολουθείς τον Χριστό, περπατάς με τον Χριστό, θα σε μάθει, θα σε διδάσκει να είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρίσκεις ανάπαυση και ο Κύριος θα αναπαύει την ψυχή σου. Ξέρεις, θα πει να αναπαύει την ψυχή σου. Ειρήνη ημίν. Ανάπαυση ψυχής. Το έχετε συνειδητοποιήσει την αυτό? Εγώ δεν το είχα. Να είναι αναπαυμένη η ψυχή μου. Δηλαδή, το μόνο που θα φοβάμαι να είναι ο Θεός, να σέβομαι όλους τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα ξέρεις τι είναι η ανάπαυση της ψυχής? Ευλάβεια. Ο Χριστός εισηκούστη, καθώς με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσήφιετο στον Πατέρα του να τον σώσει από το θάνατο, τις παγίδες του διαβόλου, εισηκούστη δια την ευλάβια αυτού. Και ευλάβεια τι σημαίνει?
υπακοή στο Λόγο του Θεού σε λεπτομέρεια. Με απόλυτη λεπτομέρεια. Τι λέει, αυτό θα κάνω. Πώς το λέει, έτσι. Γιατί είμαστε τέκνα της μητέρας μας, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και θέλουμε να είμαστε υπεριστερά η αμόμητος. Η εκλεκτή της στεκούσης, η μονάκριβη εκκλησία της στεκούσης. Και όταν λέω εκκλησία, δεν εννοώ όλους μας, εννοώ αυτούς που έχουν πάρει την απόφαση να περπατάνε ακριβώς στο λόγο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, στο έργο, στην πρακτική της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή ό,τι έλεγαν να λένε, να λέμε, ό,τι έπραταν να πράττουμε, αλλά και στην νοοτροπία της Αποστολικής Εκκλησίας, όπως ζούσαν να ζούμε. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Η πρακτική τι είναι? Να περπατάμε ακριβώς, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί στο θέλημα του Θεού, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και η νοοτροπία τι είναι? Η αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται μια φορά ακόμη ότι τρία υπάρχουν στη ζωή μας: πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ελπίδα μόνο στο Χριστό και αγάπη προς τον Πατέρα Θεό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη, τη διάνοια, προς τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριό μας και τον Θεό μας, και προς όλα τα αδέλφια μας όπως ο Χριστός μας αγαπάει. Αδελφοί, να ζητάμε και να προσευχόμαστε: Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με πιστό και φρόνιμο δούλο και καλό και φρόνιμο οικονόμο σου μέσα στη ζωή μου και στην Εκκλησία σου, αλλά και στην πορεία μου. Αμήν. Βόηθα μας, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ.